Σήμερα είναι η μέρα που ο φίλος μου ο Νίκος και συγγενής μου ο Καμιλάκης θα τριγύσει το αμπέλ του και μου είπε να είμαι εδώ στις 8 η ώρα. 8 η ώρα λέει το πρωί θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να μην σας πω ότι θα πρέπει να είμαστε και στο αμπέλ. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω την κατάσταση 8 η ώρα το πρωί πώς δουλεύουν οι εργάτες στην Ελλάδα. Ορίστε. Το αφεντικό, το αφεντικό κάθεται ακόμα μακάρια. Άσε τις δικαιολογίες, κάθε Έλληνας έχει και μια δικαιολογία στην τσέπη. Απ' να πει στη Μέρκελ αυτά, όχι για μένα. Ναι, στη Μέρκελ θα πω γιατί. Ορίστε. Ενώ η σύζυγος πάντοτε φιλότιμη έχει πιάσει δουλειά από τις 5.30. Βλέπετε. Και η κοράκλα της εδώ τη βοηθάει. Ο γαμπρός με το μπεθερό κάθονται εκεί πέρα μακάρια. Καφεδάκι και χαλαρά και Άγιος ο Θεός. Έτσι θα κάνουμε δουλειά. Δεν είναι όλη μέρα, αυτές είναι το βράδυ. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι, Νικολάκη. Έτσι, λοιπόν, τι ώρα θα φύγουμε από εδώ για να έχω καλό ρώτημα. Αυτή την κουβέντα είχαμε. Μαλώναμε γι' αυτό, γιατί έχουμε. Α, μαλώνατε για την ώρα που θα ξεκινήσει το ωράριο, ε. Καλά. Λοιπόν. Αυτή είναι πολλά. Μετά το πρωινό καφέ ξεκινάει ο αρχιεργάτης. Εμείς ακολουθούμε. Ξεκινάμε για το αμπέλι. Εγώ θα αφήσω τα γεγονότα να μιλήσουν από μόνα τους. Εδώ υπάρχει διένεξη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα μας εβάσει κανένα ζήτη τώρα αυτός να... Έχουμε και πρωινό, ορίστε κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ πήρα το πρωινό μου. Πού είσαι, μαζί. Γιουργάκη, καλώς όρισες. Πώς είσαι, βρήκα. Τι έγινε τώρα, ήρθαμε στο αμπέλι. Ετοιμάζεται τώρα. Μιχάλη! Αλλά εγώ δεν θέλω στο αμπέλι το πάνω, είναι 5-6 φλούδες μέσα μέσα. Αυτές θέλω να μπει ένας προσεκτικός, να τη φέρει έξω στο μονοπάτι. Που να μην πούνε όλοι μέσα και να θαλοπατούνε. Οι πρώτες εντολές από τον ιδιοκτήτη και αρχηγό της αποστολής έχουν ξεκινήσει. Από ό,τι βλέπετε. Δεν τραβάτε δύο κουβέντες ο καθένας. Καγιό, πάρε το σάντουις. Γιώργα, ρε, πάμε να ξεκινήσουμε να βγάλουμε την πάνω πλαγιά να αδειάσουμε σιγά σιγά και μετά θα κατεβούμε στην κάτω. Πάρε δύο σειρές κλούβες απάνω που ανεβαίνει και άσε την κορφή. Θα τα φτιάξουμε αυτά. Λοιπόν, κάθε να φάτα. Εμένα θα ακούς, εμένα. Κάθε δεν με παίρνω βίντεο τώρα γιατί δεν έχω βάλει στολή τώρα για να με κάνεις εδώ πέρα. Περιμένω να ακούσω τις εντολές οι οποίες από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά τεκμηριωμένες. Μπράβο, λοιπόν Μιχάλη, έτοιμος. Παππού, ή μην ανεβαίνεις απάνω. Όχι, καγιά, καγιά να κάτσεις κάτω σε μια μεριά. Ας φτιάξω δυο κλούβες να κάτσεις εδώ. Το μονοπάτι είναι... Μην ανεβαίνεις απάνω, είναι επικίνδυνο να μην πέσεις. Ναι, κάτσε πάνω κάτω. Γιατί έχει κάτι πεζούλες. Ο πεθερός του Νίκου είναι αυτός, ο μπαμπάς της Φιλίτσας. Τον προτρέπουν να παραμείνει στη θέση του εδώ γιατί η ανηφόρα είναι δύσκολη. Τι έγινε εσύ μοναχός ήρθες σήμερα που χρειαζόταν ενισχύσεις, δεν έφερες καμιά. Ο αναθεμά το χάλι σου δηλαδή. Ρε Γιώργο, σήμερα έπρεπε να τους πεις πάνω να σας ενδείξω κανένα αξιοθέατο. Μιχάλη, έλα πάνω. Ορίστε. Ξεκινήσανε οι πρώτοι, πάνε για περισυλλογή. Ναι, θα το κλείσω εγώ. Τι έγινε τώρα εκεί, Νίκο? Τι κάνεις τώρα, Δεν είναι γιατί έχω απώλεια σήμερα και πρέπει να τη... Προσπαθεί να συγκεντρώσει εργατικό προσωπικό γιατί του πέφτουν λίγοι από ό,τι φαίνεται. Ναι, πολύ λίγοι.
Φέραμε τραπεζάκι, φέραμε κάθισμα, καφέ δεν φέραμε. Έλα ρε Νικόλα, πού είσαι? Από ό,τι βλέπετε η πρώτη κλούβα γεμάτη στα φίλη κατεβαίνει. Μπράβο Μιχάλη, εδώ. Είσαι ο πρώτος. Εδώ. Και ακολουθεί η δεύτερη. Και η τρίτη αμέσως. Μπράβο παιδιά, τα κατάγα, ξεκίνησε η ιστορία, 2, 3, 4. Εδώ μας καταγράφει η κάμερα. Θα το βγάλω μετά, το δούμε. Ε βέβαια, αλίμονο. Θα την κάνω ταινία, την βάλω στο YouTube. Λοιπόν. Σήμερα που έπρεπε να φέρεις εδώ 10 γυναίκες να τον επίσης πάμε να σας δείξω πως γίνεται το τρίγος, μου ήρθε σκέτος να πούμε, γάμω το κερατό μου. Να μην ξέρεις να εκμεταλλευτείς την ομορφιά σου επί καλού. Μια φορά μωρέ, μια. Γελάς. Μόνο τα τέτοια σου ξέρεις να το δείχνεις. Αυτό θα γίνει περικοπή. Και να ανέβει δηλαδή, τι στεναχωριέσαι. Ε, άρα θα ανέβει. Ναι. Μια άποψη ολόκληρης της έκτασης του αμπελιού από ό,τι μπορείτε να δείτε από πάνω ψηλά ξεκινάει ήδη οι πρώτες κλούβες κόβονται από την κορυφή. Δεν βλέπω κανένα εκεί πάνω τώρα ακόμα. Α! Γιάννας εδώ! Να σας δω! Φαίνεσαι, φαίνεσαι! Πού είσαι, ένα πιο δεξιά, αριστερά! Ναι, τώρα τους βλέπω. Διακρίνεται ο Καμιλάκης στην κορυφή και τα άλλα τα παιδιά πιο πάνω. Από εκεί έρχονται τα πρώτα σαφίλια. Από το κεφάλι πάει γι' αυτό σε πάνω. Δήλωσε ότι καθυστέρησε γιατί τον πλάκο στο πάπλωμα. Αλλά εντάξει, έστω και λίγο καθυστερημένος ήρθε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε ήρθανε και ενισχύσεις εδώ. Ξεκινάνε για αυτοί για το πεδίο της μάχης. Ο κουμπάρος και η κουμπάρα. Από ό,τι βλέπω άλλαξε και ο κουβαλητής. Είτε που πάρεις τον αυτούς. Έχεις το κάνουμε στο μη. Από ό,τι βλέπετε έχουν πάρει φωτιά οι εργάτες. Κατεβαίνουν οι κλούβες μία πίσω από την άλλη. Thank you.
λίγη καθυστέρηση, από ό,τι βλέπετε, η κυρία Φιλίτσα με την κοράκλα της προσέρχονται στον χώρο εργασίας. Μαλλιό μου, γιατί δεν έβαλες καλυφάκια μαλλιό μου. Μαλλιό σου, εδώ του έχω βάλει κακλή και ακούει και έχει μερακλώσει. Μαλλιό μου, γιατί δεν έβαλες μια δουλειά και κοντεύω να μεσημεριάσει. Κάσα πρόσφυσε. Ανεβαίνουν και άλλες ενισχύσεις. Άντε, σε λίγο θα έχουμε τελειώσει και θα πάμε για ψητό. Ήρθε και ο Μανώλης. Θα πάμε να δούμε τα κάνουμε. Πάει για αυτό στο πεδίο της μάχης. Από εκεί είναι άλλη και κόρου, τα λέμε. Άντε Μιχαλή, δώσε φόρτσα να τελειώνουμε. Τι έγινε τώρα, διάλειμμα κάναμε! Δεν βλέπω να κατεβαίνει προϊόν! Από ό,τι βλέπετε έχουν χαμηλώσει τα συνεργεία προς τα κάτω. Σιγά σιγά έρχονται. Είναι κανένα δύο-τρεις πεζούλες ακόμα. Φαίνονται καθαρά τώρα οι συλλέκτες. Ο ρυθμός έχει πέσει όμως, έχει ανέβει και ο ήλιος βέβαια, αλλά σιγά σιγά προχωράμε. Καλώς ορίστε. Καλώς σας βρήκαμε, πάντα με καλό. Να είστε καλά. Δεν είναι αυτά που του έλεγα. Είναι τώρα τα θερμοκήπια και έχουμε φυκέψει και έπιασα να ποτίσω, να βάλω λίπασμα, να τακτοποιήσω τις δουλειές και ξέραγα σίγα με γάμο. Οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε. Γι' αυτό να πάρω πάνω. Να πάρεις πάνω. Άλλες ενισχύσεις από το Σέλινο. Να πάρω κλούβες απάνω. Ο συμπέθερος λοιπόν με τη συμπεθέρα, ο πεθερός συνατά σας. Μόλις ήρθαν από το Σέλινο. Το πρώτο φορτίο με τα σταφύλια ήρθε στον τόπο που θα γίνει η έκθλιψη και η παραγωγή του μούστου με μηχανικό τρόπο βέβαια, διότι παλιά είχαμε το πατητηράκι, τώρα δεν έχουμε πατητηράκι, έχουμε το μηχάνημα του Γιωργάκη, το οποίο βγάζει εδώ τάκα τάκα το
Τι να μην τραβάω, ρε, τι να μην τραβάω. Τώρα είναι η απόλαυση να σε τραβάω την ώρα που ζορίζεσαι. Και που σκύβει, και που σκύβει. Και που σκύβει, Γιώργη μου, ό,τι πεις. Τι έπαθε πάλι. Έλα, τόσο έτσι, εδώ. Κατάλαβα. Εδώ μέσα γίνει χαμός. Κατάλαβα, ακόμα δεν ξεκίνησε, το φρακάραμε. Δεν πιάνανε τάμπολα άλλες φορές. Όχι. Αλλά εντάξει. Έχουν γίνει τα σταφεία τώρα πολύ και σπάνε. Τράβα λίγο μόνο. Γύρισε τον από λίγο. Φύγε. Δεν μπαίνει και εδώ. Να το τραβήξουμε αυτό πέρα προς τα έξω. Θα το πιάσουμε αυτό. Όχι, όχι, μην γυρίσεις τίποτα. Τι πάθανε. Γύρισα να πω στα χέρια μου, Νικό. Δεν γύρισε μόνο με δύναμη. Να τα φέρει ο τέρμανας έξω. Βάλτε το να δουλέψει εγγενό να... να βγάλει ό,τι έχει μέσα. Τώρα κλείνω και όταν θα ξεκινήσει η παραγωγή θα το ξαναβάλω. Εδώ από ό,τι φαίνεται ασχοληθήκαν οι ειδικοί και εμείς για την επισκευή του μηχανήματος και από ό,τι μπορούμε να διαπιστώσουμε τώρα με μια δοκιμή φαίνεται να έχουμε κάνει και δουλειά. Ε. Εσύ τι λες, ο αρχιμάστορας εδώ ο Γιώργης τι λέει, τι λες εσύ, κάναμε δουλειά. Έκανες μάλλον, γιατί εμείς επικουρία είμαστε. Και την ψεκαστήρα που ψέκαζε τα μπέλη την έχει βάψει παραλλαγή.
για να μην με φόρμα παραλλαγής το βυτίο που έχει το νερό για να ψεκάζει. Δεν να βάλει και ψεκαμάρτα. Με χρώμα παραλλαγής. Άσου ρε. Ένα θέμα μου κυκλή. 16 βαθμούς είναι. Ω, νερά θέλει καχωρίζω. 16 βαθμούς. Ωραίο πράγμα είναι. Σιγά καλύτερα για 10 δεν μπορεί να είναι. Όχι, και πέρα πολύ μου φαίνεται για 16, αλλά σίγουρα είναι 14 και πάνω. Στο 10 βαθμούς είναι. Στο πόμπερο, στο πόμπερο. Άστο! Άστο! Ωραίστε! Άστο! Πόσο είναι? 10. Όχι. Από 16 κατέβηκε 10 ρε Γιώργη. Μα με σκουζουλάνεις. Εδώ μωρέ είναι ακόμα, δεν είναι... Ήτανε? Ναι, θέλει να σουρώσει. Ποια να σουρώσει ρε. Αυτό είναι μωρέ λάθη μέσα, ούτε. Ναι, αυτό είναι. Φλίβα. Μην πίνεις δηλητήριο είναι ρε. Ρε, καλά εσύ τώρα έλεγες ότι είναι γεμάτο φάρμακο, τώρα το πίνεις. Για να το δοκιμάσει, να δεις. Έχω κάνει εμβόλιο. Έχω κάνει εμβόλιο που δεν με ενοχλούν ούτε φάρμακο ούτε πράγμα. Ο καλός ο Μήλος τα λέει όλα. Ναι. Τι τάκα, θέλει αυτό το χοντροκύλι. Ναι, αλλά πώς θα έχεις βάλει. Πρέπει να καθέσουμε να βάλουμε να κάνει να το βέβαιει. Ναι, βάλε στο σουρωτήρι αλήθεια. Έχει μάθει τι πυδομετρήσει αυτό. Το νερό πόσο λέει. Μηδέν το νερό. Μηδέν. Οπότε χάνει, Νίκο. Όχι, καλά μετά. Καλό είναι. Είναι. Ένα μισό. Ένα άστολο. Έχει κάποια κατά. Είναι ένα βαθμό χάνει. Έχει. Πού το χάνει το βαθμό, ρε. Είναι μέσα. Εγώ που παίρνω όλο το μηδέν. Γύρισε. Άρα πρέπει να είναι μείον ένα. Έχει υπόλοιπα, μωρέ. Γύρισε, γύρισε. Όχι, ρε. Βλέπεις. Καλά μετράει. Μισό βαθμό χάνει τουλάχιστον. Κανένα δεν χάνει. Ναι, αλλά έτσι που... Μας τρελάνες. Με το ζόρε που προσπαθείς τώρα 10 βαθμούς θα πει για να βγάλεις 16. Και φορτωμένα με χημικά από τα πριν να ανοίξει τα μπέλη μέχρι το τρίγησες. Βαγγελί, έλα να μου δείξεις. Άντε τώρα να τα περάσεις στο YouTube. Άντε τώρα να τα δεις στο YouTube. Κανείς και να περιμένει να πουλήσεις εσύ κρασί. Πουλάω κρασί. Καλά. Ο άλλος το κάνει επίτηδες. Σου λέει θα τον κάνω να μην πουλήσεις το ένα κιλό. Ωραία, βέβαια. Πώς θα πουλήσω το δικό μου. Γιώργη, έλα. Πάρε την παραγωγή να τη δείχνεις για να καταλάβει γιατί τα κάνω όλα αυτά. Έλα να σωρώσουμε λιγάκι σε ένα μπουκάλι να κάνουμε. Ας το λέει λίγο λίγο να κάνει διαφορετικό. Έπισε το μπουκάλι στο νερό. Από εδώ και βάζω μέσα στο σουρωτήρι και άστο να κάτσε το σουρωτήρι. Πέρα. Το ωραιότερο κομμάτι της ταινίας ήταν αυτό, ε. Εδώ, η διαφωνία αυτή. Δεν κατάλαβα τι να κάνω. Ας το βάλεις εκεί πέρα πέρα. Γιατί να κάνω εγώ δεν σε γαλάζι μου και αν σε πού να πέφτε. Πρώτο θέλω να τα κάνω και να τα κατέψω να φύγω. Δεν θα τα πατήσει λίγο. Και έγινε όλη η δάκα να πάρω παραφορά.
Έλα από τώρα, πάμε. Φύγε με ένα πιο πέρα. Μα βγάλει το σωροπτήρι, ρε. Έλα από εδώ, πάρ' το. Αυτό. Καλώς σπρώξτου την καρέκλα. Θε να πέσει με την κεφαλή εκεί μέσα να τα ψοφήσει. Αυτό λέω, σπρώξτου την καρέκλα. Κατευθείαν. Πάτε μόνο, θα μάθει το σούρι. Βάλτε το σούρι μέσα εδώ. Μάλλον το βάλω εδώ. Το νου στο καπέλο. Βάλτε εδώ. Βάλτε εδώ. Μην βάλει πολύ γιατί δεν μπορώ να σηκώσω πολύ βάρο, ε. Δεν ξέρω γιατί σα πέταξε τα πίνα πέρα. Για κάνε πώ θα σπρώξει, Γιώργη. Σαν να πειλάει. Ω, ή τι να βάλεις ένα Νίκο. Από το καλό βάλε εδώ, από την άκρα βάλει. Μου δείξε πάνω στον πάτο να βγάλει μου. Πώς θα το βγάλω, Γιώργο, πιο κάτω δεν πάω. Φύγε, κατέβα αυτά. Είδες πως λέω, ορθοπαιδικό θέλει να σε μακρύνει το χέρι λίγο. Πώς το πες. Να σου βγάλεις τι να το άκου πάνω. Τι θα βγάλεις, τι το μου πήρες εδώ. Το μισό σου το πήρε. Άμα φτάνει, μην τα βγάλεις. Ας τα γε. Κι άλλο θα βάλω, βάλω. Στο μάτω, στο μάτω. Πάει άλλο, μωρέ, εντάξει. Μα μέσα ρε Νίκο, μέσα. Δεν θέλω μάτω. Πάρ' το σωρό. Προσπαθεί να μαζέψει μούστο για να κάνει μέτρηση. Γεια σου, παιδιά. Τι έκανες, έφερες τα φιλιά. Δεν είναι καλή. Ε, καλώς το Γιώργη. Για καλό το καλύτερο. Εδώ το δεις. Εντάξει, ήταν έτσι. Καλύτερο τι έγινε, τελειώστε. Ναι. Όχι. Σε πού θα στα πήρε. Τι έλεγε να πω σε πίσω μπεις γρήγορα. Σε τριγύρω. Για βάλε. Εδώ. Βάσον τον. Άστο να κατασταλάξει λίγο, ρε. Ήρθαν και οι τελευταίες κλούβες από το Αμπέλι. Έλα, φέρτε το μου. Μόλις ήρθαν και οι τελευταίες κλούβες από το Αμπέλι. Οπότε συνεχίζει το... Για, Νίκο, για άρχισε το ρούχο. Τώρα ξεκινάει το μηχάνημα να βγάλει και τις υπόλοιπες πλούδες και όλα ωραία και καλά.
να έχετε την υγεία σας. Έλα, έλα, φίλο. Μπράβο, καλή. Τι φέρνει να κουμπάνε, να διάσουμε εγώ. Να τα διάσουμε εδώ στον κουμπά. Όχι, μωρέ, σήκωνε το και πήγαινε προς τα μέσα να διάσει. Λέω, και πώς θυμότανε αυτό το γουβά ο δικός μου. Και σου λέγε πως θυμάστε που τα διάζαμε με το γουβά. Μαλακία, πρέπει να βάλουμε κουμπά εδώ και να το βγάλουμε στο τέλος. Ορίστε, με παίρνουν τηλέφωνο. Να πας είναι. Ναι, ναι, εδώ είναι, ναι. Θα μιλήσω. Ναι, μια χαρά. Είναι καλό κράτος από εκεί, καλό κράτος. Ναι, σήκωσε την έκοψα. Ναι, εδώ είναι, δείτε. Βάσε, εγώ βάσε καλά, δεν θα ανελάνε είχε. Έλα. Ποιος είναι. Ναι, αρέσκανε, τον πήρα από τον μπάτσο. Μες τον άλλο. Τι σημασία έχει τώρα η καθαριότητα. Σήκωσε το. Έλα, ρίξε λίγο νερό από κάτω να δείσει. Τα κάνουμε λίγο. Λοιπόν, έλα, έλα, έλα. Γι' αυτό. Άνετα θα μπορούσα να το κάνουμε και ανάποδα, ε. Θα διάζουμε τώρα το λάστιχο. Θα μην το σου πολύ καλό. Εντάξει, δες το ξανά εκεί πέρα. Δυο κλούδες στα φίλια μας θα είναι με μανίκα. Ναι. Θα βάλω λίγο νερό μάλτικη. Δεν πάω το πήγα μέσα. Ναι, πήγαινε. Έλα, Μιχαλιό. Ναι, εδώ. Βάλτε το. Ναι, βάλτε το. Θα βάλω τη σελήνα. Βάλε σε ένα κουβά νερό να ξεπλύνει, να δείξουν πολύ το νερό. Δεν έχει πεθεί κάτι καλά. Δεν είναι το ρίχνο. Δεν είναι πηγαίνει. 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 Δεν είναι. Λοιπόν, τελείωσε η αποστολή του εκτυλιπτηρίου. Τώρα βγάλουμε τόσο στα φύλλα και τα αρχίσουμε να βγάλουμε λάδι. Θα το πείσουμε όλα. Είσαι αισιόδοξη δηλαδή, ε. Ναι. Ότι θα τα φέρεις όλα βόλτα. Όλα, μωρέ. Γεια σου εδώ. Ωραία, μια χαρά. Δυστυχώς το κρέας πήγε περίπατο, αλλά εντάξει, καλώς, μας έμεινε η ώρα, μας έμεινε η ώρα τουλάχιστον. Τώρα μας ευχαριστώ, φύγαμε για το, για το... Ναι, σας εγγράφω για να μπείτε στο... Ωραία, μας ευχαριστώ, ταινία μας ευχαριστώ. Ταινία θα γίνει βέβαια. Δεν πήρε στο Στέλιο σήμερα ο Πατωνής φέρει εδώ πέρα. Ωστό, ήθελε να δει, αλλά... Λόγω ότι τώρα η Φάγια σπουδαστής και κάνει πολλά θεωρίες. Θα έχει πάρει καμιά καθηγήτρια, του κάνει ιδιαίτερα, κατάλαβες. Ναι, ναι, καθηγήτρια. Αυτά είναι τα προβλήματα. Έχει μπρέι. Όλοι είναι αναμονή του γεύματος. Αν ήταν 10 και την κάνανε αυτή τη δουλειά θα την καταλάβαινε. Ναι, μωρέ, δεν πάει καλά. Ρίξα το πατρόνι. Περιμένουμε να ετοιμασούν τα πενζαδάκια. Ναι, ναι. Να συνεχίσουμε το... Μέσα... Οι κυρίες διαβάζουν το τραπέζι. Περίμενε. Οι κυρίες εδώ έχουν ετοιμάσει το τραπέζι, σιγά σιγά. Έγινε ένα ατύχημα βέβαια με πρωτοβουλία του αφεντικού εδώ με το κρεατάκι. Πρωτοβουλία με την απουσία του. Όχι με την απουσία του, εσύ ανέβασες θερμοκρασία στο φούρνο, τα λέμε τα πάντα με το όνομά του. Έτσι, μην τα φορτώνουμε σ' άλλους τώρα. Άσε με τώρα γιατί να σκάσω. Λοιπόν, αρχίστε να σκάσεις. Λοιπόν, απλώς το αναφέρουμε για να ξέρουμε ότι ιστορικά στο φετινό τραπέζι κάγει το φαΐ. Το πρωί το πήρες βίντεο που το βάλαμε. Χαρώ πως το πήρα. Το βλέπουμε τουλάχιστον το βίντεο. Τώρα, εγώ είπα να μην στο πούνε ότι κάγει το κρέας γιατί μπορεί να πάρει κεφαλικό, αλλά εσύ θα σκογελάς, διότι η ζημιά την έκανες εσύ. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα.
Ήρθε η ώρα λοιπόν του γεύματος. Από ό,τι βλέπετε, σαν να είναι πεινασμένοι όλοι, ε. Πιάσανε θέσεις στα τραπέζια. Τι έγινε τώρα. Ο άλλος επιχειρεί να φτιάξει. Τα ελέη του Θεού ξαναγίνανε στο τραπέζι. Έτοιμα είναι όλα. Ελάτε όλοι. Για σηκώθηκε να κάνουμε την προσευχή μας. Γεια Καμιλάκη. Καμιλάκη, θα πεις την προσευχή. Θα μπει στην προσευχή, ρε! Θα την πω. Εις όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα περιμένεις λίγο. Κάτσε να δω εδώ τα χάλια σου. Περίμενε. Κοιτάξτε πως κατάντησε το κρέας, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, ο σπεσιαλίστας. Άμα του πεις τώρα καμιά κουβέντα, θα σου πει το κρέας τώρα είναι νόστιμο. Μια άλλο, εδώ είναι νόστιμο, αυτό εδώ είναι νόστιμο, ναι. Μα την Παναγία πιο νόστιμο είναι τώρα, Νίκο. Εδώ κάνεις καμιά παρατήρηση. Έλα ρε αμέσως το βρωμόκρασο. Αμέσως το δικό σου το κρασί είναι καλύτερο. Λίγο πιο πάνω. Άκουσε τι είπε ο φίλος. Τι είπες ότι είναι το κρασί, Γιώργο? Βρωμόκρασο. Για εδώ έχεις σωθεί κρέας λιγάκι. Επανέλαβε αυτό που είπες τώρα. Από πότε έμαθα να βγάλει κρασί? Απάντησε, κύριε. Νίκο, βαρύ κουβέντα την είναι. Βαρύ κουβέντα την είναι. Έμαθα από τότε που είχα δικό μου αμπέλι και βρήκα και ένα πορό εδώ στα Περβόλια. Αυτό είναι το ξύδι ή το κρασί του Νίκο. Είναι πιο καλό, ναι. Ας ποιο είναι πιο καλό. Ποιο είναι την κονόβα. Το ξύδι. Το ξύδι, είναι σαν αλλιόλι. Μα δεν πουλάμε. Γι' αυτό έριξε το βάρος του εκεί αυτός. Δεν μου λέει το καρπανάκι πώς θα πληρώσει. Κάθε φορά που θα μου δεις ξύδι θα τον πληρώσεις. Για να σε βάλω να τον πληρώσεις θα καταλάβεις. Εγώ δεν το είπα τυχαία. Είναι γεγονός ότι έχει καταπληκτικό ξύδι. Ναι, αλλά η κονόβα δεν κολλάει. Μπαρούτι. Το ότι έχεις, Μπαρούτι. Εγώ λέω πολύ σαν κιλό. Είπα λοιπόν εγώ ότι έριξες το βάρος σου προς το ξύδι. Όχι, δεν είπα για το κονόμα. Ένιωσε μου, δεν το είπες σε τράβας βίντεο. Εγώ δεν είπα για κονόμα. Εγώ είπα ότι έριξες το βάρος σου το ξύδι. Γιατί είχε κονόμα. Θα το πείσω εγώ. Και αυτό, για να το είπα αυτό, δεν είναι... Λοιπόν, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πληρώσω και αυτό που μου έχει δώσει μέχρι τώρα. Για τα σου λένε που δουλεύεις, πώς θα βγάζεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι... Είμαι αναγκασμένος που κάψα δαρνή. Μη με αναγκάσεις περισσότερο γιατί... Α, για το χατήρι της Χρυσούλας τώρα δεν σου λέω τίποτα. Από εδώ σε έχω, από εκεί σε έχω πάλι. Αυτό θα το κόψει τώρα το βίντεο, θα το ξέρετε. Αυτό που είπα τώρα για το χατήρι της Χρυσούλας θα το κόψει, να είσαι σίγουρος θα το κόψει. Γιατί ξέρει ότι εγώ με τη Χρυσούλα είμαστε τάλε κουάλε και δεν γουστάρει. Ναι, ναι, απαγάπησε τώρα, δεν τρελαίνεσαι. Άσο, ναι, άσο. Δεν τρελαίνεσαι, εμείς έχουμε άλλη κωδικό.
και με το τούτο τότε με άλλο κωδικό, μην παραξηγήσει κάτι. Όχι, όχι, όχι. Εσύ μπορεί να μπει στο παραξηγείο. Δεν ξέρω τι θα πιάσω εγώ. Δεν έχουμε θέματα. Δεν μπορεί να φανταστεί, πράγμα. Πολύ. Και ειδικά με τούτο εδώ. Όλα με κωδικού παίζουμε εδώ. Του κοστούρι εγώ, λέω Χρυσούλα ήρωα. Ήρωα. Χρυσούλα ήρωα. Την υγειά τη Χρυσούλα να πιω μια. Χρυσούλα την υγειά σου. Πε του, ναι, πε του να το δει. Να είσαι σίγουρος ότι θα το ξέρω, θα πάω Ηράκλειο, θα μου πει πού είναι το βίντεο του Νίκου. Χρυσάφλος είσαι, θα το κόψεις. Εγώ θα σου δείξω αυθεντικό στο YouTube. Στην υγεία Χρυσούλα να είσαι γερή πάντα, καλό κουράγιο, πώς τον αντέχεις αυτόν τον άνθρωπο. Πώς θα, τον αγαπώ αλλά έχει δύναμη φοβερή. Λέγε, λέγε, αυτό θα το κόψω. Στο υπόσχομαι. Άμα το κόψει αυτό, να μην με ξαναδεί τα μάτια σου. Δεν με ενδιαφέρει. Πορεύομαι. Ήρωα, ήρωα. Το είναι αυτό. Αυτό δεν είναι. Ό,τι γουστάρει το κάνει. Ναι, ναι. Εγώ το θέλω για όπω είναι το βίντεο να μείνει. Εντάξει. Άντε το συνοθέτη να κάνει τη αυτό κάνει παραγωγή. Αυτό συνοθέτη. Υγεία. Άντε πείτε μια σταγιά. Εγώ το μοντάζω. Στο μοντάζω επειδή δεν με βολεύει να το κόψω. Σιγά μην αφήσω να... Να πάρει να πάρει εσύ, οι παπαγάλους μια μέρα να την τραβάς. Α, καλά. Έλα. Έλα, τα τούτος εσύ είναι σαράτσια τόσο γλυκού νερού. Ποιος εγώ? Άμα δεν την πάει αυτό, μην την πάει εμένα, πάμε να μην πάμε αλλού. Ωραία, το εμπόριο πάει καλά. Μεκαπίξελ. Δεν έχει καμία σχέση. Ξέρεις τι σημαίνει μεγαπίξελ? Πού έχουν σχέση τα μεγαπίξελ? Πού? Στη μεγένθηση της. Εάν έχει λίγα μεγαπίξελ, δεν μπορεί να μεγενθύνεις πολύ την εικόνα. Καρτονάκι, η ανάλυση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Στον καθηγητή μην κάνεις. Καρτονάκι, πρόσεξε. Θα το μετρήσω τώρα, γιατί θα πάει να με δημοθέψει. Μου στο μέτρησε, εδώ να μην κλείσω. Γιάννη, κλείσω. Θα ανοίξω το άλλο, θα ανοίξω την άλλη. Γιάννη, κλείσω. Κλείσω, Γιάννη, γιατί περνάει, περνάει. Μπαμπή, δώσ' μου ένα κομματάκι πάνω από. Μόνο μία, πάρε τίποτα από εδώ πέρα. Όχι, έχουμε γεννήσει πάρα. Και τόσο. Νικολίπη, παιδιά, ξυπνάει νεκρός. Είναι πόσο είναι. Θα βάλω και το άλλο μισό. Μην τη φάει, πόσο είναι, μια. Είναι θεμητή. Έτσι. Και υπάρχουν πάντα έτσι όμορφες στιγμές για όλους μας. Αυτή η δήλωση που κάνεις τώρα, συγγνώμη, αλλά θα είναι η μισή. Μπορεί να την ξανακάνεις από την αρχή. Ναι, διότι είχε κλείσει. Πάμε τώρα. Εύχομαι αυτή η παρέα του χρόνου να ξανασμίξει με υγεία. Και αυτή είναι κι άλλη τόση. Χαιρετίσματα στην Χρυσούλα. Καλά, μην πέφτει σου τώρα, εσύ να το κόψει. Μην πέφτει σου τώρα, το κόψει. Μην πέφτει σου τώρα, μην πέφτει σου τώρα. Δεν αγαπάω την Χρυσούλα, αλλά μιλάει ο Μάνος. Αγάπη τη σχέση και αυτή. Έλα, η συμπεθέρα. Πες το, συμπεθέρα. Έλα, συμπεθέρα. Θέλω να πάθω με πες. Να κάνω εγώ μια δήλωση, μια ακόμα προϊστάμενη. Η άλλη συμπεθέρα. Το προϊστάμενο του συνεργείου. Το προϊστάμενο του συνεργείου. Έλα. Να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι μαζί. Μπράβο. Μπράβο, Ζόφη μου. Με υγεία. Έλα, κουμπάρε. Έλα, παιδί, κάμερα, κάμερα. Κουμπάρε. Έλα. Ναι, μίλατε. Έλα, συμπεθέρα. Πάντα χαρές να έχουμε. Αμήν. Γεια! Χρόνια πολλά σε όλους και ευτυχισμένα. Πολύ καλά! Και χαρά γραφιά δεν είπε κανείς! Έλα Μιχαλή! Ναι. Τα ακούω Μιχαλή! Χρόνια με υγεία! Να είσαι καλά! Έλα! Ο Βαγγέλης! Να ακούμε! Βαγγέλη! Αλλά ψαριά στον κόσμο να μπορεί να έχει τέτοιους φίλους και να κάνει τέτοιες παρέες. Να είσαι καλά! Γιώργη! Έλα, από εδώ. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Έλα ρε Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο. Έχω δουλειά να πας πάρει. Έχω άλλη δουλειά. Είδα δουλειά έχεις. Άσε μια το τώρα, αν εμποδανώ το εκθέσω. Θα το πεις μόλις και στον εκθέσεις.
Καλά, δεν πειράζει. Έλα. Λοιπόν, σαν προστά μας ξενεριού να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που βοηθήσαν. Να έχουνε δύναμη. Θα σου δώσω άπλο. Να κουβαλάνε. Ναι. Και να έχουμε πιο πολλά σταφεία του χρόνου. Να φτιάξει πιο πολλές πριζέλες ο Νικολής. Ναι. Για τα μία θα και το χρόνο. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, πάντα υγεία, χαρές και καλά κρασιά. Και από εκεί. Είπα εγώ. Εσύ. Αγάπη μου, μίλησε. Εσύ. Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά. Γεια σου, Χρυσούλα. Τι πάνε να γλάδι, Νίκο, κι από μένα. Και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά. Χρυσούλα, μιλάει για αυτό τη διάρκεια, πόσο είναι. Και να γράφει. Να σας πάω πρώτα έτσι ένα. Εκεί έχουμε μία παραλιακή για την Παπαγάλου. Ύστερα θα πιάσουμε πέντε. Τη Λάνη έχουμε πάνω στο τάβος. Λάνη έχουμε τη Λάνη. Τη Λάνη για τα Παγκάνη, Πετρογκάζα, πολλά. Έχει κάρμα να πάρει το πράγμα. Δεν υπάρχει τον Λάνη να πάρει το τάβος. Να τρεβλώσει έτσι. Θα τα πάμε στο κεντρό να φτιάξουμε κέντρο να βάλουμε κάρμα να λαμψίσουμε. Να δεν είπατε ότι θα σας τα ψήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι εκμεταλλευόμενοι την ομορφιά σας θα βρείτε γυναίκες να σας τα ψήσουν. Δεν θέλω γυναίκες. Δεν θέλω ομορφιά. Δεν θέλουμε ομορφιά. Α, δεν θέλετε γυναίκες. Που παραφυγεία. Υγεία. Δεν πεις όλο το ίδιο παραφυγεία της υγεία. Με κοροϊδεύεις. Ό,τι βάλετε πυρνά, αλλά πιο κρασί. Στιγμιότητα από το τραπέζι. Τι θέλεις. Τι θα δεν έχει κρέα. Κρέας, έχει κρέας. Και μάτω. Ελά, και αυτά θα μείνουνε. Να μένω καλιά, να μένω τώρα λίγο. Μπορεί μια πατάτα δεν έφαγα, δε μου το κερατά. Άργησε, δύο έχει πάρει μία. Κοίτα ρε το αίσθημα, είδες. Ναι. Μα αγαπάνε οι άνθρωποι, τι νομίζεις ότι είναι μένα. Σολός. Ο Γιώργης θα πιάνει σ' αγαπά. Ποιος. Αυτός. Παγγείλε. Απαγαπάω βιώσου τελέγγυλε. Αυτός είναι το πρόβλημα. Εγώ αγάπες δεν κατέω. Αυτά είναι αμοιβαία, είναι όλα. Αυτά είναι... Το κυπέρο είναι περάνε όλο. Όχι. Με το βάζο παλέ, τα αισθήματα αμοιβαία. Πραγματικά. Τα αισθήματα αμοιβαία. Άμα πάει βιώσου τελέγγυλε. Άμα δεν θα σου δώσω γιατί δεν έχεις το δικό σου. Να μου λες τώρα κρασί να αγοράσουμε. Τι μου στο να μου δώσεις τώρα. Με χημικά. Αφρόσκο. Μου στο με χημικά. Γιατί δεν θα ξεκινήσω πάλι στα κάνω στα λέω. Όχι να κάνω πράγματα. Ακούμε πράγματα. Μη με σκαλείς. Μη με σκαλείς. Το δικό σου να μην το έβγαλε. Σήμερα. Έτσι και το βάλαμε στο YouTube δεν μπορείτε να πουληθεί ούτε μία σταλιά, ε. Για δεν μένετε στα δικά σου. Δεν θέλουν εμένα. Για ξύρι τα βάλα πέντος. Δεν πάρει στα δικά μου, θα κάνω ξύρι. Θα κάνω απέντος, θα κάνω ξύρι εγώ. Γι' αυτό δεν μένετε, για δεν ασχολείται καλά το μούστο. Δεν έχω ξύρι. Ωε μην τον χαλάσεις, θα βάλουμε στο γάμο. Νίκο, βλέπω γιατί σου πάει να ζωή κάμε τα αρχαία. Έχει το νου σου. Έχουμε και γάμο, πρώτα θεωρώ. Δεν έχει κλειδιά. Δεν θέλω πολλά. Κρέα θα πάω, θα πάω. Κρέα. 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 Κρέ
Κοιτάξτε ρε παιδιά να δείτε εδώ. Καταβροχτίζει. Κάτσε ρε παιδιά να δείτε εδώ. Πάπαυτα. Και πού και πού δίνει και καμιά μπουκιά έτσι για να έχεις νέρο. Η περίοδο της χαλάρωσης. Όχι, για μένα, για μάμα σου. Ναι. Για πότε παίρνει. Λοιπόν, και του χρόνου να έχει την υγεία. Κλείνει το βίντεο. Είναι μακριά και μην μακριά. Άρχεται από τον παλιό. Να είμαστε καλά. Παλιό γραφό, και λέω μια φορά που λένε. Δεν πάει στο παλιό γραφό.